Δίπλα μου ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο κύριος Λούις Δημητρίου. Πρόεδρε, βλέπω ότι είσαστε έτοιμος για να παίξετε μπάσκετ σήμερα. Προετοιμαστήκατε ψυχολογικά για το παιχνίδι? Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ και πέρσι πάλι προετοιμαστήκαμε, αλλά χάσαμε. Νομίζω φέτος θα πάρουμε τη ρεβάνς. Έχετε και ενισχύσεις από ό,τι βλέπουμε. Βλέπω τον Σιζόπουλο, τον Κούνα, τη Σοφία, τη Θεολόγου, ακόμα και τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη. Σε ποιους έχετε πλάνο να δίνετε την μπάλα? Σε ποιο θα πηγαίνει η μπάλα? Στο Λίνο Πατσαλίδη, μόνο. Μόλις είπες όμως ότι θέλετε να κερδίσετε, άρα δεν ξέρω, υπάρχει μια σύγκρουση αυτό που είπατε μόλις τώρα. Μόλις ο Πατσαλίδης τα κάνει όλα. Είναι ο πρώτος και ο καλύτερος. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε σήμερα το παιχνίδι. Και λίγο ο Χαραλαμπίδης, ο φίλος μου. Ο φίλος μου ο Χαραλαμπίδης σήμερα θα αλλάξει επάγγελμα και θα γίνει καθοσφαιριστής. Το πιο αξιόλογο πλάσμα που έχουμε σε αυτήν την κοινωνία. 15 χρόνια εμπειρίας και 15 πόντι. Λοιπόν, μιας και έχω τον Κωνσταντίνο εδώ και τον πρόεδρο, θα ήθελα να σταθούμε στο σκοπό του σημερινού αγώνα. Το Κόλ στη Ζωή, ένας φιλανθρωπικός οργανισμός, κάναμε την αναφορά προηγουμένως για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Κωνσταντίνε, έτσι, πες μας λίγο για το σκοπό σήμερα, γιατί είμαστε εδώ και πόσο σημαντικός είναι αυτός ο σκοπός. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω και από πλευράς Λούι Πατσαλίδη και της ομάδας του, αλλά και από πλευράς της Προέδρας του Προέδρου. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία που είναι πλέον θεσμός. Μαζεύουμε χρήματα φυσικά για την ανέγερση του τμήματος πρώτων βοηθειών στο Μακάριο Νοσοκομείο, που είναι αυτός ο σκοπός και το όραμα του Γκολ στη Ζωή να δημιουργήσει αυτήν την πτέρυγα. Και είναι και μια μέρα γιορτής, αγάπης, είναι μια μέρα αθλητισμού και θέλουμε όλοι μαζί, όμορφα και ωραία, σαν δύο ομάδες, να περάσουμε αυτά τα μηνύματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κωνσταντίνε, πες μου λίγο για τη δική σου σχέση με το άθλημα του μπάσκετ. Έχεις και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας δίπλα σου. Σε ξέρουμε ασφαλώς ως σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Έχεις λίγους μήνες που σταμάτησες την καριέρα σου. Ξέρω, σκέφτεσαι ίσως να το γυρίσεις το άθλημα, όπως έχουν κάνει και άλλοι βέβαια ποδοσφαιριστές παλέμαχοι πλέον. Καταρχάς θέλω να πω για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερή ενέργεια, τρομερό όραμα να προσφέρει πάρα πολλά στο χώρα μας και έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση γενικότερα με τον Λούι. Είναι πολύ καλός φίλος και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει και αυτός να προσφέρει τα μέγιστα και στο δικό μας το κομμάτι. Εμείς θα θέλω να αναφέρω μόνο ότι ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός ενώνει ανεξαρτήτως αθλήματος, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, οτιδήποτε για αυτό. Μας φέρνει όλους κοντά για καλό σκοπό. Και το πιο ουσιαστικό μήνυμα είναι να περνούμε αυτά τα μηνύματα και εμείς τους νέους, να είμαστε καλά και σωστά παραδείγματα, έτσι ώστε να μπορούμε να στείλουμε τα κοινωνικά μηνύματα που θέλουμε στη χώρα μας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την ομάδα σας να προέρχεται από δύο ήττες. Πόσο αποφασισμένοι είσαστε για να αντιστρέψετε?